Και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Κέλλα. Γεια σας, κύριε Κέλλα. Γεια σας, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα. Πήγατε και ήρθατε στον αγιασμό? Όχι, δεν πήγα στον αγιασμό. Πήγα στην επέτειο για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο. Επέστρεψα χθες το βράδυ, γιατί σήμερα το πρωί έπρεπε να εκπροσωπήσω στην Ελασσόνα που γιορτάζει τα 102 χρόνια απελευθέρωσης από τη γερμανική κατοχή, από τον τουρκικό ζυγό, την εκπροσωπήσω τη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν ευδιάθετος, λέει ο Πρωθυπουργός, στο πηγαδάκι που δημιουργήθηκε στο καφενείο της Βουλής. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με συναδέλφους σας που ήταν εκεί για να ακούσετε κάτι επιπλέον αυτών που μετέδωσαν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, αλλά έτσι όφιλε να είναι. Είναι μια πραγματική αισιοδοξία που μπορεί να την τροφοδοτεί πιο γεγονός, γιατί δεν έχουμε υπόψη μας πολλά γεγονότα που να τροφοδοτούν με αισιοδοξία τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα συνοδεύεται, εκτός από τον αγιασμό που γίνεται για την χρονιά που ξεκινάει, για την κοινοβουλευτική χρονιά, συνοδεύεται και από την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Επιπλέον ο Πρωθυπουργός είπε και το Σάββατο το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας την εκτίμησή του για την έξοδο από το μνημόνιο και τονίζει διαρκώς ότι μετά την άνοιξη του 2015 θα είναι η κατάσταση τελείως διαφορετική στη χώρα. Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνεται σε αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν, με την κατάθεση των μέτρων στον προϋπολογισμό, όπου περιλαμβάνει πολλές φοροελαφρύνσεις, φορολογικές απαλλαγές, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πολλές δόσεις, μείωση των προστίμων και των επιτοκίων για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παραμένει το ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, καταργούνται τα τεκμήρια και μπαίνει πλέον το περιουσιολόγιο. Έχουμε επίσης μείωση συντελεστών φορολογίας, μείωση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης 30% αναδρομικά για την χρονιά που ακολουθεί. Όλα αυτά συνδυάζονται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση του χρέους, η οποία θα ακολουθήσει αμέσως μετά, και τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες, κάνουν τον Πρωθυπουργό αλλά και εμάς να είμαστε αισιόδοξοι. Βεβαίως, το λέτε όμως σαν να περιγράφετε μια διαδρομή που πρέπει να γίνει για να αναστραφεί το κλίμα. Ακριβώς, αυτό είναι ο δικός χάρτης εξόδου από την κρίση. Με την έννοια της παραδοχής ότι αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δεν είναι δημοφιλής η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορούσε να είναι δημοφιλής μια κυβέρνηση 2 ετών, στην οποία μόνο περικοπές και φοροεπιβαρύνσεις γίνανε. Όμως υπήρχε και υπάρχει ένα σχέδιο από αυτή την κυβέρνηση, το σχέδιο εξόδου από την κρίση. 2 χρόνια πριν ξέρετε που βρισκόταν η χώρα. Αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας, η διασφάλιση της παραμονής στην Ευρώπη. Και από εδώ και πέρα πλέον εξερχόμεθα το συντομότερο δυνατόν, εντός 2 ετών, που δεν το περίμενα και δεν το πίστευε κανένας, ούτε οι ξένοι επιστωτές μας. Δεν πιστεύουν ότι θα βγούμε από το μνημόνιο τόσο σύντομα. Ακολουθεί λοιπόν, όπως σας είπα, στις επόμενες 2 εβδομάδες η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, όπου θα περιλαμβάνει η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό απευθείας, θα περιλαμβάνει το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, πιθανότατα τη μείωση των βουλευτών, του αριθμού των βουλευτών στην Ελληνική Βουλή, και αμέσως μετά είναι η συζήτηση με τους ξένους για τη ρύθμιση του χρέους, για την επιμήκυνση του χρέους. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί είναι ένα παζλε, δείχνουν ένα σχέδιο που έχει η κυβέρνηση, και δικαίως ο Πρωθυπουργός αισθάνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι διάθετος. Λοιπόν, το τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αναστραφεί το κλίμα, στις λεπτομέρειες εννοώ, με τίτλους μας τα δώσατε τώρα, θα το δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν να εξειδικεύσουμε αυτά που πρέπει να γίνουν με τον κύριο Κέλλα, να θυμίσω ότι συζητούμε, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να αναστραφεί το κλίμα. Αν νιώθετε ότι έχει φτάσει η κοινωνία στο μη περαιτέρω, γιατί αυτά δεν έγιναν νωρίτερα, και σας προλαβαίνω για να σας πω, μην επικαλεστείτε τα δημοσιονομικά, γιατί τα δημοσιονομικά με τα στοιχεία που μας δώσετε είχαν βελτιωρηθεί από το 2013. Είχατε να το λέτε με περηφάνεια για το πλεόνασμα, έτσι. Βεβαίως, έτσι. Γιατί πρέπει να φτάσουμε, θέλω να πω, στον 10ο μήνα του 2014, αφού πλεόνασμα υπήρχε από το 2013 καταγεγραμμένο, επισήμως,
για να πάμε σε διορθώσεις που λίγο θα ανακουφίσουν, αν όχι όλους κάποιους. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μετά το αποτέλεσμα, μετά τις ευρωεκλογές μάλλον, ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός της χώρας, είπε ξεκάθαρο ότι το μήνυμα ελήφθη, ότι θα γίνουν διορθώσεις και αποκατάσταση των αδικιών οι οποίες συνέβησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό κάνει τώρα η κυβέρνηση, διότι τώρα, κύριε Πολίζο, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έτσι, είπαμε, πού ήταν η χώρα το 2012, πού είναι η χώρα σήμερα, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της χώρας. Πέρυσι τέτοια εποχή συζητούσαμε για ποσοστό περικοπών σε μισθούς, σε συντάξεις και σε παντός είδους εισοδήματα των εργαζομένων. Η φορολογία είχε φτάσει στο απροχώρητο. Φέτος που πιστοποιήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα επισήμως τον Απρίλιο του 2014, έτσι, και στον προϋπολογισμό των φετινών, ο οποίος κατετέθη σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, για την επόμενη χρονιά γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις και στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Κοιτάξτε να δείτε, μια υπεύθυνη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία τολμώ να πω ότι διέσωσε τη χώρα από το χάος και από την οικονομική καταστροφή, πρέπει αυτά που λέει να τα πράττει και να τηρεί τις υποσχέσεις της. Αυτά είναι ο οδικός χάρτης εξόδου από την κρίση. Σήμερα λοιπόν καταθέτει στον προϋπολογισμό, κατατέθηκε το πρωί στον προϋπολογισμό, η μείωση του φόρου εισοδήματος, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Ένα 30% από 1η-1η του 2015. Παραμένει το 13% στο ΦΠΑ της εστίασης. Άρα αποκτά χαρακτηριστικά μόνιμης εισφοράς. Το έκτακτη, το 30% δεν το διώχνει από τη μέση. Με την έννοια ότι το έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια τώρα. Θα σας πω, ούτε μόνιμης, ούτε έκτακτης. Ήταν μια εισφορά η οποία μπήκε ως έκτακτη 1η Ιανουαρίου του 2015 φέτος, της χρονιάς που ξεκινάει, θα μειωθεί 30%. Σε ποιον σταθήκαμε αλληλέγγυοι στο κράτος. Θα συμφωνήσω μαζί σας, σας λέω εν μέρη. Μειώνεται κατά 30%. Λέει ότι να σου πω, θα ενισχύσω κοινωνικές δομές. Ναι. Δηλαδή ξενώνες, συσίτια, το ένα το άλλο. Εγώ νομίζω ότι απλώς ήμασταν αλληλέγγυοι στο κράτος. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μειώνει κατά 30% δεν καταργείται η εισφορά. Μειώνεται προσωρινά, παραμένει. Προς το τέλος του χρόνου θα μειωθεί άλλο 20%. Έτσι. Πιθανότατα θα μειωθεί τελείως από τον επόμενο χρόνο ή από τον μεθεπόμενο. Είναι μια εισφορά η οποία διατηρείται μειωμένη, αν θέλετε να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Επιπλέον, έχουμε το 30% μείωση στο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι σημαντικό. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται γύρω στο 1-10 με την χειμερινή σεζόν που ξεκινά τις επόμενες μέρες. Και σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν επίδομα θέρμανσης, το πετρέλαιο θα στοιχίζει γύρω στα 70 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Διότι ξέρετε όλα τα προβλήματα τα οποία είχαμε την προηγούμενη χρονιά και με την μόλυνση του περιβάλλοντος, έτσι, και με την καταστροφή της ξυλίας, την ξύλευση των δασών μας, και επιπλέον δεν απέδωσε στο κράτος τα αναμενόμενα. Διορθώνεται λοιπόν και αυτό. Γίνονται ρυθμίσεις σε πάρα πολλές δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Ίσως να φτάσουν και τις 100. Για ένα συγκεκριμένο ποσό και για ένα ποσό μεγαλύτερο από 15.000 ευρώ θα είναι λίγο μειωμένες. Έτσι. Νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό ώστε να δοθεί δυνατότητα στον κόσμο και να αποπληρώσει τις εισφορές του, τις οφειλές του και τα ταμεία του κράτους να εισπράξουν χρήματα. Επιπλέον, προημερών πέρασε από τη Βουλή, προεβδομάδων, οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ δεν θα χρεώνονται και δεν θα χρεώνουν, δεν θα αποδίδουν φόρο προς τη θέμενη αξία, ΦΠΑ. Νομίζω είναι ένα σημαντικό, είναι μια ενίσχυση για αυτές τις μικρομικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν νέα νεταλίστια. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε για τους επιχειρηματίες ιδιώτες, δεν θα αποδίδουν ΦΠΑ εάν προηγουμένως δεν το έχουν εισπράξει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει επιτέλους, κύριε Πολίζο, να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Δεν μπορεί εκ των προτέρων ο πολίτης να θεωρείται κλέφτης. Όταν θα αποκατασταθεί αυτή η σχέση, θα είμαστε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Γιατί μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά που έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για το 2013, προκύπτει ότι 1,5 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, τόσο που δεν τους επιτρέπουν ούτε να ζουν. Δεν γίνεται. Κάποιοι εξακολουθούν να λένε ψέματα και αυτό
ήταν ένα στοίχημα που δεν το κερδίσατε. Τι εννοείτε, δεν σας κατάλαβα. Να πατάξετε την φοροδιαφυγή. Να κάνετε τους Έλληνες να έχουν πιο ειλικρινή συμπεριφορά σε σχέση με τα εισοδήματά τους. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα δεν μπορεί να δηλώνουν 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες ότι έχουν μέσο όρο 2.800-2.900, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Μα μάλιστα... δεν γίνεται. Αυτό λέω ότι είναι ένα στοίχημα που όσοι είχαν την ευθύνη να το κάνουν δεν το κέρδισαν. Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και θα σας πω ότι όταν προετών ήταν το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις 5.000 ευρώ, το 80% των ελευθερών επαγγελματιών δήλωναν 4.900. Όταν στη συνέχεια επί Αλογοσκούφη πήγε στις 10.000 ευρώ το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το 80% δήλωνε 9.900. Έτσι. Νομίζω ότι τα τεκμήρια πλέον καταργούνται από την επόμενη χρονιά. Ναι, καταργούνται, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε... λέω για παράδειγμα ένα φορολογικό σύστημα σαν το αμερικάνικο, ο άλλος ξέρει ότι θα πέσει πολύ βαρύς ο πέλεκης αν πει ψέματα. Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων προκύπτει το κόστος ζωής ενός ανθρώπου. Αλλά πέραν αυτού, δεν μπορεί αυτός που λέει ότι έχω 3 χιλιάρικα το χρόνο να ζήσει. Το ξέρουμε, αν έχει και οικογένεια κλπ. Πρέπει να έχει από πίσω κάτι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το και λόγο. Απ' την άλλη, το θεωρούν και περηφάνεια να δηλώνουν πολλά. Το ξέρουμε από τους ομογενείς. Είναι αυτό. Ποιος κάνει μεγαλύτερη φορολογική δήλωση. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά θα σας πω ότι το κράτος δεν άλλαξε ξαφνικά επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Ούτε η νοοτροπία των πολιτών άλλαξε ξαφνικά επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως, η εκάστοτε κυβέρνηση, οφείλει να θωρακίσει καλύτερα το σύστημα. Ναι, και αποδεικνύεται ότι το σύστημα θωρακίστηκε εν μέρη. Δεν μπορώ να πω ότι δουλεύει τέλεια, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα λέμε μεταξύ μας ψέματα. Αλλά και η Γενική Γραμματεία Εσόδων, όπως είπατε εσείς, δίδει αυξημένα έσοδα για το 2014 από ΦΠΑ κλπ. Που έσπραξε ΦΠΑ και άλλων φόρων. Επιπλέον, προκυρήσονται, υπάρχουν ελλείψεις τεράστιες στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό και προκυρήσονται εντός των ημερών 400 θέσεις για τις εφορίες και για το ΣΔΟΕ. Αυτά πραγματικά θέλουν ακόμα βελτίωση, πολύ βελτίωση, πάρα πολύ βελτίωση. Αλλά πρέπει όμως οπωσδήποτε, κύριε Πολύζο, να βελτιωθούμε κι εμείς λίγο στην νοοτροπία μας. Αισιοδοξείτε ότι κάτι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές, δηλαδή όπως είχε πει ο συνάδελφός σας και ομοτράπεζός σας, ο κύριος Ταμήλος, ότι έχουμε επαρκή χρόνο για να επικοινωνήσουμε την προσπάθειά μας και να την βελτιώσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το επόμενο τετράμινο θα είναι ίσως το πλέον σημαντικό διάστημα για την Ελλάδα, για την νεότερη Ελλάδα. Νομίζω ότι με τις συνταγματικές ρυθμίσεις που θα γίνουν, με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ακολουθήσει τις επόμενες 15 μέρες, αλλά και κυρίως το βασικότερο με τη ρύθμιση του χρέους, ώστε να είναι βιώσιμο μέχρι τέλος Ιανουαρίου, εάν αυτό το έχουμε επιτύχει σε ικανοποιητικό επίπεδο, νομίζω ότι η κατάσταση θα έχει αλλάξει τελείως. Νομίζω ότι θα πάμε πλέον στην καινούργια χρονιά με τελείως διαφορετικές συνθήκες και θα είναι άλλη αισιοδοξία στον κόσμο. Μάλιστα. Και θα είναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο πληρώνει 7 δις το χρόνο τόκους, χρεολύσια. Εάν γίνει η ρύθμιση του χρέους, εγώ σας λέω χωρίς χαριστικό μεσοδιάστημα, έτσι, και επιτύχει τα επιτόκια να πάνε στο μισό, αυτομάτως τα 7 δισεκατομμύρια χρεολύσια θα πάνε στα 3, 3,5, 4. Τα 3-4 επιπλέον τα οποία θα περισσεύουν θα μπορούν να διατεθούν για τις ανάγκες του ελληνικού κράτους για δημόσιες επενδύσεις. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, μια υπεύθυνη κυβέρνηση, σας είπα, πρέπει να λέει πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει. Η ακατάσχετη παροχολογία και μάλιστα μετά από μια τέτοια διετία που ζει το ελληνικό κράτος, μόνο ζημιά μπορεί να κάνει. Άλιστα. Και ξέρετε, ίσως στο σημείο αυτό, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, θα το πω κι εγώ, κάνει τεράστια ζημιά ο λαϊκισμός και ορισμένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και υπουργών, οι οποίοι παρασύρονται από τις ειρήνες του λαϊκισμού και οι οποίοι καταφεύγουν σε τιούτου είδους μέσα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και ίσως στα πλαίσια αυτά και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εικόνα άρχισε να ξεφεύγει την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα με την άνοδο των σπρεντ, για το λόγο αυτό ζήτησε και ο Πρωθυπουργός την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κέλλα. Να είστε καλά, κύριε Πολύζο. Καλή κοινοβουλευτική χρόνια. Δεν θα είναι ολόκληρη. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τη χθεσινή γιορτή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.